Οι φωνές των ρημάτων. Ενεργητική φωνή και παθητική φωνή. Μιλήσαμε σε προηγούμενα μαθήματα για τα ρήματα, τους αριθμούς, τα πρόσωπα των ρημάτων. Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για τις φωνές. Την ενεργητική φωνή και την παθητική φωνή. Τα ρήματα λοιπόν χωρίζονται σε δύο ομάδες που λέγονται φωνές. Οι ομάδες αυτές είναι η ενεργητική φωνή και η παθητική φωνή. Σε δύο ομάδες χωρίζονται τα ρήματα που λέγονται φωνές και οι φωνές είναι η ενεργητική και η παθητική φωνή. Για να δούμε τώρα τι είναι αυτές οι φωνές. Τα ρήματα της ενεργητικής φωνής τελειώνουν σε ο, ωμέγα, και δηλώνουν ότι κάτι κάνω, ενεργώ, γι' αυτό ονομάζεται και η φωνή ενεργητική, φανερώνει ότι κάτι κάνω, ενεργώ, και τα ρήματα αυτά τελειώνουν σε ο, ωμέγα. Παραδείγματος χάρη, παίζω, διαβάζω, λύνω, φωνάζω, κλαδεύω, αγαπώ και πολλά άλλα βέβαια ρήματα. Όλα αυτά τα ρήματα, παίζω, διαβάζω, λύνω, φωνάζω, κλαδεύω, είναι ρήματα της ενεργητικής φωνής. Τώρα, τα ρήματα της παθητικής φωνής τελειώνουν σε με, με αλφαγιώτα, και δηλώνουν κάτι άλλο. Δεν δηλώνω ότι ενεργώ, αλλά δηλώνω ότι κάτι παθαίνω. Γι' αυτό και ονομάζεται παθητική φωνή. Κάτι παθαίνω ή ότι βρίσκομαι σε μία κατάσταση. Πληγώνομαι, κάτι έπαθα. Ψήνομαι, κάτι παθαίνω. Κοιμάμαι, βρίσκομαι σε μία κατάσταση. Δένομαι, βάφομαι, κτενίζομαι. Όλα αυτά τα ρήματα λοιπόν που τελειώνουν σε με, αλφαγιώτα, ανήκουν στην παθητική φωνή. Τα ρήματα έχουν δύο φωνές, την ενεργητική φωνή και την παθητική φωνή. Στην ενεργητική φωνή τελειώνουν σε ο και στην παθητική φωνή τελειώνουν σε με. Στην ενεργητική φωνή μας δηλώνουν τα ρήματα αυτά ότι κάτι κάνω και στην παθητική τα ρήματα μας φανερώνουν, μας δηλώνουν ότι κάτι παθαίνω. Αυτά είναι, πάρα πολύ απλό αυτό για να το καταλάβεις. Πιστεύω ότι το κατάλαβες και θα μου το αποδείξεις αυτό με μία άσκηση που θα ακολουθήσει. Και η άσκησή μας λέει να βάλεις τα ρήματα στη σωστή στήλη ανάλογα με τη φωνή τους. Έχουμε δύο στήλες, τη στήλη της ενεργητικής φωνής και τη στήλη της παθητικής φωνής. Εγώ θα πιάνω τα ρήματα και μέχρι να τα σύρω στη σωστή στήλη, πριν από μένα θα λες σε ποια φωνή ανήκουν. Κοιμάμαι. Παθητική φωνή τελειώνει σε με. Αγγίζω. Ενεργητική φωνή τελειώνει σε ο. Ξύνω. Ενεργητική φωνή τελειώνει σε ο. Ψήνομαι. Παθητική φωνή τελειώνει σε με. Κάτι παθαίνω. Αφήνω. Ενεργητική φωνή τελειώνει σε ο, κάτι κάνω. Ενεργώ. Ράβω. Ενεργητική φωνή, κάτι κάνω. Σκέφτομαι. Παθητική φωνή, βρίσκομαι σε μία κατάσταση, τελειώνει σε με
Σκουπίζω. Ενεργητική φωνή τελειώνει σε ο. Κάτι κάνω. Χτενίζομαι. Παθητική φωνή τελειώνει σε με. Κάτι παθαίνω. Βάφομαι. Παθητική φωνή τελειώνει σε με. Κάτι παθαίνω. Σηκώνω. Ενεργητική φωνή τελειώνει σε ο. Κάτι κάνω. Και πληγώνομαι. Παθητική φωνή τελειώνει σε με και δηλώνει ότι κάτι παθαίνω. Πιστεύω ότι τα πήγες καλά, γιατί ήταν εύκολο αυτό το μάθημα. Και θέλω να σε ρωτήσω, πόσες φωνές έχουν τα ρήματα? 2. Ποιες είναι αυτές οι φωνές? Η ενεργητική και η παθητική φωνή. Τι μας δηλώνει η ενεργητική φωνή? Μας δηλώνει ότι κάτι κάνω. Και τι μας δηλώνει η παθητική φωνή? Μας δηλώνει ότι κάτι παθαίνω ή βρίσκομαι σε μία κατάσταση. Τα ρήματα λοιπόν που ανήκουν στην ενεργητική φωνή δηλώνουν ότι κάτι κάνω και τελειώνουν σε ο. Και τα ρήματα που ανήκουν στην παθητική φωνή μας δηλώνουν ότι κάτι παθαίνω ή βρίσκομαι σε μία κατάσταση και τελειώνουν σε με. Αυτά σχετικά με τις φωνές στο ρημάτο. Πιστεύω ότι τα κατάλαβες. Σε επόμενα μαθήματα θα πούμε περισσότερα για τα ρήματα. Γεια σου!